πλημμύρισε χαρούμενες παιδικές φωνές στο πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο Ηρακλείου. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Aegean υποδέχτηκε στο πολιτιστικό κέντρο παιδιά από δημοτικά σχολεία όλης της Κρήτης, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την παιδική παράσταση «Θησέας και Μινόταυρος» που παρουσιάστηκε από την παιδική σκηνή της Κάρμεν Ρουγκέρι. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι, χαιρόμαστε ιδιαίτερα για αυτή την συνεργασία με το μεγάλο μας χορηγό, την Aegean. Σήμερα για αυτή την πρώτη παράσταση, αυτής της εξαιρετικής παράστασης Θησέας και Μινόταυρος της Κάρμεν Ρουγκέρι. Είναι η δεύτερη χρονιά που η Aegean σε σύμπραξη με το Πολιτιστικό Κέντρο δημιουργεί αυτή την όμορφη συνέργεια για τα παιδιά της Κρήτης. Περισσότερα από 40 τμήματα σχολείων που επιλέχθηκαν μετά από κλήρωση έφτασαν στο Πολιτιστικό Κέντρο με μέρημνα της Aegean και παρακολούθησαν το βραβευμένο από την Ακαδημία Ελληνικών Βραβείων Τέχνης έργο που μιλά για το ταξίδι του Βασιλόπουλου της Τριζίνας στη ΣΕΑ και το μεγάλο του άθλο, την εξόντωση του Μινόταυρου. Μετά από την συνεργασία που κάναμε πέρσι με τον κύριο Μιχαηλίδη και εδώ με το συνεδριακό κέντρο και το πολιτιστικό, να ανεβάσουμε μια παράσταση για τα παιδιά προκειμένου να έρθουν τα σχολεία όλα και να δουν επιτέλους μυθολογία. Τι πιο ωραίο να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που έχει σχέση με τον Μινόταυρο και που είναι η Κρήτη μας. Είναι μια πολύ όμορφη ιστορία που έχει πολύ όμορφα μηνύματα για τα παιδιά. Ο Θησέας δεν επιλέγει τον εύκολο δρόμο, επιλέγει ένα πιο δύσκολο δρόμο για να κάνει καλό και ελπίζουμε αυτό να είναι που θα μείνει και στα παιδιά. Πάντοτε η παιδική μας σκηνή ονειρεύεται να δίνει γνώση στα παιδιά, γιατί προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι η αποστολή ενός θεάτρου για παιδιά. Τις ερωτήσεις, τα προβλήματα που έχουμε πάντα. Τα παιδιά που παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό την παράσταση καλωσόρισαν στην είσοδο του Πολιτιστικού Κέντρου μέλη της Aegean, χαριζοντάς τους ειδικά διαμορφωμένες τσάντες που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για την παράσταση. Εκπλήξεις όμως περίμεναν τους μικρούς μαθητές και κατά την έξοδό τους από το Πολιτιστικό Κέντρο, με την Aegean να τους προσφέρει ένα επιλεγμένο snack box για την επιστροφή τους στα σχολεία. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι διότι βλέπουμε ότι το κοινωνικό πρόγραμμα της Aegean συμβαδίζει με τις κοινωνικές στοχεύσεις του πολιτιστικού στο να προωθήσουμε και να αναδείξουμε την τέχνη. Στην αρχή, Αθήνα μας, βασίλευε ο Αιγαίας. Η εταιρεία αποδεικνύει έμπρακτα σε κάθε ευκαιρία τη στήριξή της στην τοπική κοινωνία της Κρήτης, λαμβάνοντας σημαντικές πρωτοβουλίες και πραγματοποιώντας πολλαπλές δράσεις, με την προσφορά δωρεάν θεατρικών παραστάσεων στα παιδιά να αποτελεί ορόσημο. Βρισκόσαστε στο μεγαλύτερο μαντίο της ανθρωπότητας, στον ομφαλό της γης. Η τέχνη είναι πολιτισμός, η τέχνη είναι εκπαίδευση, η τέχνη βοηθάει τα παιδιά να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι. Και είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε μέσα από τις συνεργασίες να δημιουργούμε τέτοιες ευκαιρίες για τα παιδιά. Αξίζει να σημειωθεί πως και η εκπαιδευτική κοινότητα έχει αγκαλιάσει θερμά τη συγκεκριμένη δράση της Aegean, αφού φέτος οι συμμετοχές των παιδιών και των εκπαιδευτικών ξεπέρασαν τις 2.000. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους συνεργάτες μας από το Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, γιατί για να οργανωθεί όλη αυτή η δράση απαιτούσε αρκετή έτσι συνεργασία και είχαμε εξαιρετική συνεργασία και σχέση. Και φυσικά τους συναδέλφους μας από την βάση μας στο Ηράκλειο.